Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ από τις διαφημίσεις μας. Η ώρα είναι 10 και 39 πρώτα λεπτά στο Star FM 92,9. Μαζί μας πάντα, όπως σας είπα, η Κρεταγορά με καταστήματα σε Ναύπλιο, Νέα Κύο, Άργος και νέο κατάστημα στο Λουκουριό, αλλά βέβαια και το πρακτορείο Προπό, Γκολέμι, Λαπαθιώτη, Άργος 37 στο Ναύπλιο. Όπως σας είχα πει από την αρχή της εκπομπής, έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον προπονητή του Παναργιακού, τον κύριο Δουβίκα, να μας μιλήσει για την ομάδα και για το τι έχει ζήσει τις πέντε αυτές μέρες που βρίσκεται στον πάγκο της και βέβαια προέρχεται από μια σπουδαία νίκη την Κυριακή απέναντι στην Δόξα Μεγαλόπολης. Και όπως αυτή ήρθε. Κύριε Δουβίκα, καλημέρα. Καλημέρα. Μια δύσκολη στιγμή για τον Παναργιακό. Αναλαμβάνεται την ομάδα σε μια δύσκολη εποχή, να το πω καλύτερα, γιατί έχει περάσει τόσα και τόσα. Η ομάδα βρίσκεται σε ανασυγκρότηση. Πείτε μας πώς έχετε ζήσει αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στον πάγκο. Βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά τα αποδυτήρια του Παναργιακού. Έχετε περάσει πάλι από αυτή την ομάδα. Ναι, είναι μια ιστορία αυτή που γίνεται στον Παναργιακό όλα αυτά τα χρόνια, που δεν είναι πρωτόγνωρη. Την Τετάρτη που ανέλαβα κάναμε με 6 άτομα προπόνηση, την Παρασκευή με την Πέμπτη με 7, την Παρασκευή συμπληρώσαμε δεκάδα. Φοβερό. Έτσι ακριβώς όπως είναι, όπως σας τα λέω, αλλά το θέμα είναι η ομάδα αυτή έχει ένα DNA το οποίο, εντάξει, κάθε προπονητής που πάει προσπαθεί να αναδείξει αυτό το DNA, αλλά ουσιαστικά για μένα είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας μιας ομάδος. Μια ομάδα, όπως είπες και εσύ, η οποία την ξέρω από το 83, και όπως ήταν αυτή η ομάδα από το 83, έτσι είναι και τώρα. Δυστυχώς όσα άτομα που έχουν περάσει από τον Παναδιακό δεν έχουν καταφέρει να αλλάξουν αυτή την ομάδα. Και βρίσκεται πάντα σε να υπάρχει κάποιος σωσίας ο οποίος θα έρθει να σώσει μια κατάσταση. Πάντα τελευταία στιγμή. Αναλάβατε, η ομάδα είναι ήταν τελευταία, γιατί τώρα βέβαια προσπεράσατε το Λουτράκι, το προσπεράσατε στην βαθμολογία. Είδα ότι είχατε 14 ποδοσφαιριστές στη διάθεσή σας την Κυριακή και οι δύο που είχατε στον πάγκο ήταν τερματοφύλακες. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής μπορούσε ουσιαστικά. Είχατε μόνο μία επιλογή ουσιαστικά για να παίξετε. Να κάνετε την αλλαγή. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Προσπαθήσαμε να φέρουμε κάποια παιδιά που τα ήξερα εγώ και ήταν λίγο έμπειρα και κυρίως είχαν κάποιο αγωνιστικό ρυθμό. Κάποιο αγωνιστικό ρυθμό. Επαναλαμβάνω και πάλι, και θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι αν δεν αλλάξει η φιλοσοφία της διοίκησης, να υπάρχει δηλαδή μια κοινή ρότα σε όποια διοίκηση να αναλάβει, δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα από γηγενείς ποδοσφαιριστές και να υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πλαισιώνουν αυτούς τους παίχτες ανάλογα με τις ανάγκες που έχει αυτή η ομάδα, αλλά κυρίως η φιλοσοφία της διοίκησης, για μένα εκεί θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μπορέσω να καταφέρω αυτό το πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται, φτιάχνουν. Αυτό όμως δεν φτιάχνεται με τίποτα. Θα κινηθείτε δηλαδή σε αυτή την κατεύθυνση, θα προσπαθήσετε να πάρετε ποδοσφαιριστές, γιατί χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Προσπαθήσετε να πάρετε ποδοσφαιριστές νεαρούς σε ηλικία που να μπορούν να αντεπεξέλθουν και του χρόνου, βέβαια, και να στήσετε μια ομάδα η οποία σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι μια εβδομάδα μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Είναι όλες οι ομάδες, είναι φτιαγμένες, είναι δομημένες. Mm-hmm. Να πάρεις κάποιους παίχτες από το τοπικό, σίγουρα θα πάρεις, αλλά πρέπει να το θέλουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί δεν μπορείς να χαλάσεις μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί από το καλοκαίρι, ξέρει που πάει, που βαδίζει. Κότς, να σας πω κάτι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μην θέλει να έρθει στο Παναργιακό. Κάποιες χρονιές που όλοι παρακάλαγαν και το όνειρό τους ήταν να παίξουν στο Παναργιακό. Έτσι είναι, Σταύρο, έτσι είναι τα πράγματα. Όλοι παλιά παρακαλάγαμε και εμείς που ήμασταν. Όλοι όσοι έχουμε παίξει ποδόσφαιρο θέλαμε να παίξουμε στο Παναργιακό. Ναι, γι' αυτό επαναλαμβάνω και το ξανατονίζω πάλι αυτό και το τονίζω συνέχεια και θα μιλάω και με τη διοίκηση που μιλάω. Είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας. Τώρα τα παιδιά θέλουν το αντίθετο. Να μην έρθουν στον Παναδιακό. Φοβερό.
Έτσι ακριβώς είναι ένα πράγμα. Τώρα και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπάρχει σε όλες τις ομάδες, δηλαδή σε μια ιστορική ομάδα να υπάρχει μια σοβαρή διοίκηση που να ξέρει τι θέλει, να ξέρει τι ζητάει, να ξέρει που πάει. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και πάλι, αυτή η φιλοσοφία πρέπει να υπάρχει και αν αλλάξει και η διοίκηση. Και να αλλάξει μια διοίκηση δεν λέει τίποτα. Εμείς όταν είχαμε έρθει στον Παναδιακό, και αυτά τα έχω πει πολλές φορές βέβαια, έτσι, και μπορεί να γίνομαι και κουραστικός και γραφικός, αλλάξαμε 6-7 διοικήσεις. Δεν υπήρχε μια διοίκηση. Ναι. Αλλά και εμείς ήρθαμε στον Παναδιακό από τα χωριά μας, όλα τα παιδιά που κάνανε καριέρα, δεν ήμασταν και καλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, έτσι. Mm-hmm. Ούτε ξέραμε αν θα παίξουμε στον Παναδιακό και θα κάναμε καριέρα. Σωστά. Απλά η διοίκηση μας αγκάλιασε, δεν μας άφησε καθόλου όλες οι διοικήσεις. Μας αγκάλιασε και είχε μια φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν αυτή που σου λέω. Και πλέον έχει χαθεί, λέτε. Ορίστε. Και πλέον λέτε ότι έχει χαθεί. Έχει χαθεί, βέβαια, έχει χαθεί. Ναι, mm-hmm. ναι, ναι. Έχει χαθεί. Με αυτή την προσπάθεια τώρα που γίνεται, τι ακούτε τώρα από τον κόσμο του Άργους, θα βοηθήσει, θα είναι κοντά? Είδαμε ότι στο παιχνίδι με τη Μεγαλόπολη δεν ήρθε πολλοί κόσμο στο γήπεδο. Ο κόσμος που βγήκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει και πολύ στο Άργος, όταν βγαίνω στο Άργος μου λέει υπάρχει αυτή η ομάδα, υφίσταται. Έτσι μου πάνε. Θα ξανατακούσω τώρα αυτό, γιατί η ομάδα του Παναριακού είναι λίγο... Έτσι ακριβώς. Είναι θλιβερό, γιατί και να τα ακούει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει την ομάδα του Παναριακού και από το, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, νομίζω του πιάνει την καρδιά του να τα ακούει. Έτσι ακριβώς. Και δεν μπορώ να πεις κάτι στον κόσμο, έτσι. Γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Mm. Ο κόσμος έχει δίκιο. Και γι' αυτό σου είπα και πριν στην πρώτη κουβέντα που είπα, είναι καθαρά θέμα η φιλοσοφία. Δεν μπορεί να αλλάζει συνέχεια γνώμες. Δεν μπορεί να λες ότι να πάρω για πρωτάθλημα, να πάρω 20 ξένους παίκτες, 20 παικταράδες. Από την άλλη, ξέρω εγώ, να απαξιώνεις όλους τους ντόπιους ποδοσφαιριστές που δεν κάνουν, δεν μπορούν να φοράνε αυτή τη φανέλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχει μια μέση λύση. Έχετε κάνει ήδη μια μεταγραφή με τον Βασίλη τον Κατσίρη από την Ένωση Λέρνα στον επιθετικό. Μπορείτε να μας πείτε, έχετε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές υπόψη σας για τις 10 μέρες που μένουν ακόμα, για τις 8 μέρες που μένουν ακόμα? Ούτε 10. Ναι, εγώ θα κοιτάξω να κάνω 5-6 προσθήκες από την Αργολίδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να σου πω ονόματα. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Και θα κοιτάξουμε να πάρουμε άλλους 4-5 παίχτες εκτός Αργολίδος. Μπορώ να πω όμως ότι θα είμαστε πολύ κοντά σε έναν παίχτη ο οποίος έχει μια εμπειρία από τη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν είναι, θα θεωρείται σαν ντόπιος δηλαδή. Έχει ξαναπαίξει στην ομάδα του Άργους? Όχι, όχι. Όχι, ωραία. Βλέπουμε ότι οι ομάδες των τοπικών, του τοπικού της Αργολίδας, κάνουν μεταγραφές ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν άνετα, αν βέβαια υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη που λέτε στην διοίκηση και γενικότερα σε όλες τις διοικήσεις, και αν υπήρχε αυτή η φιλοσοφία που λέτε, θα μπορούσε άνετα ο Παναριακός να πάρει αυτούς τους ποδοσφαιριστές που είναι πολύ τέλεια για το τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτοί επιλέγουν να παίξουν στο τοπικό. Είναι αυτά που λέγαμε πριν, ότι είχε γίνει μια τέτοια προσπάθεια, ξέρεις, πριν 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Που είχαμε μαζέψει όλα αυτά τα παιδιά. Τελικά διαλύθηκε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά. Θέλω να πω μόνο ότι αυτή η διοίκηση που έχω συνεννοηθεί φέτος θέλει να κινηθεί σε αυτό το πλάνο που συζητάμε τώρα. Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε κανένα θέμα να πάω εγώ στο Παναριακό, έτσι. Ναι. Σε κάθαρα πράγματα. Δεν με απασχολούσε καθόλου να πάω στο Παναριακό. Απλά ήρθαν και μου είπαν ότι θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα προσπαθήσουμε όλοι μόνοι μου τις δυνάμεις να γίνει αυτό το πράγμα. Να υπάρχει δηλαδή μια φιλοσοφία, επαναλαμβάνω, στο Παναριακό, η οποία να στηρίζεται πάνω σε αυτό το πράγμα που λέμε. Πόσο εφικτό, coach, είναι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία? Έχετε μια πρώτη εικόνα? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί αυτή η νίκη, τα παιδιά καταθέσαν ψυχή, αυτή η 11 που παίξαν, έτσι. Βέβαια, το είπα και εγώ στην αρχή ότι το θέλανε πάρα πολύ. Παίξαμε έξυπνα, έτσι όπως έπρεπε να παίξουμε από θέμα τακτικής για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά εντάξει, ήρθε αυτή η νίκη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι όλες οι ομάδες οργανωμένες και πρέπει να αποδεικνύεις κάθε Κυριακή τώρα. Και σιγά σιγά οι προσθήκες που παίρνεις να είναι τόσο πολύ προσεκτικές που να κολλάνε αμέσως στην ομάδα.
οι οποίοι να κουμπώσουν κατευθείαν με την ομάδα. Mm-hmm. Πάμε τώρα την Κυριακή με το Λουτράκι. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι η ομάδα ακριβώς η οποία σας απειλεί. Έτσι ακριβώς. Μπορεί να βρεθείς από κάτω δηλαδή πάλι την Κυριακή. Για να λέμε τα πράγματα ρεαλιστικά και να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Ενώ με ενδεχόμενη νίκη παίρνεις μια απόσταση. Ορίστε. Με ενδεχόμενη νίκη παίρνεις μια απόσταση. Βέβαια. Απλά είναι άλλα παιχνίδια. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Δεν υπάρχει ότι πρέπει να κάνω οπωσδήποτε αυτό το πράγμα. Εμείς θα το προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε. Θα δούμε πώς θα αναλύσουμε τον αντίπαλο, θα αναλύσουμε τα δικά μας τα λάθη και να τα βελτιώσουμε μέσα στην εβδομάδα που κάναμε την Κυριακή. Εκεί πέρα τι να κάνουμε τώρα, έτσι πρέπει να πάει. Θα προλάβετε μέχρι την Κυριακή να έχετε τους ποδοσφαιριστές που θέλετε μέσα στην εβδομάδα? Θα προσπαθήσουμε. Και το Λουτράκι θα το ξέρετε βέβαια, έχει κάνει αρκετές κινήσεις στο μεταγραφικό μπαζάρι. Έχει κάνει πολύ καλές και προσεκτικές κινήσεις, ναι. Mm-hmm. Ναι, έχει πάρει καλούς παίκτες. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει ενισχυθεί. Και θα είναι αρκετά δύσκολο. Ναι, σε σχέση με πριν τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Έχει κάνει 6-7 κινήσεις που οι οποίες είναι πολύ καλές. Ναι. Δηλαδή θα είναι μια διαφορετική ομάδα, αυτό εννοώ. Δεν θα είναι η ομάδα. Διαφορετική ομάδα, ναι, mm-hmm. ναι. Με άλλα στοιχεία. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα σίγουρα. Δεν θα έχει καμία σχέση με τον αγώνα της Μεγαλόπολης. Κότς, μπορείς να υποσχεθείς στον κόσμο του Άργους ότι θα σώσετε την ομάδα? Αυτό δεν μπορεί να το υποσχεθεί κανένας. Ότι το σίγουρο είναι ότι θα το προσπαθήσουμε, να το παλέψουμε, να το φτιάξουμε και να... Και για μένα, να σου πω κάτι Σταύρο, αυτό που λες για μένα δεν έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη σημασία έχει να αποκαταστήσουμε την καλή εξωθερμαρτυρία στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που σου λέω. Έτσι, ναι. Και να σωθεί η ομάδα, αν θα υπάρχουν τα ίδια πράγματα με τις προηγούμενες χρονιές, πάλι το ίδιο θα είναι. Σωστά. Πάλι το ίδιο θα είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Πάλι το καλοκαίρι θα ψάχνουμε να βρούμε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς, αυτά ξέρεις. Δηλαδή μην πούνε... Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να κρύψει τίποτα στον κόσμο. Γι' αυτό ο κόσμος για αυτή την απαξίωση. Μην πούνε δηλαδή τα πράγματα κάτω από το χαλί την ώρα που αν σωθεί η ομάδα που όλοι το ευχόμαστε. Μπουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και ξαναβγούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Αυτό να μην. Βλέπουμε όμως... Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τη διοίκηση, ας πούμε, που μου έκανε αυτή την πρόταση για να προσπαθήσω να φτιάξω αυτό το πράγμα και να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Άργους που αν δεν ήταν αυτός αυτή τη στιγμή η ομάδα δεν θα υφίσταται να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το πω αυτό το πράγμα δημόσια. Να πούμε ότι ο Δήμος Άργους Μικοινών, ο Δήμαρχός του δηλαδή, έχει αναλάβει, έχει αναλάβει την σύντηση και την διαμονή των ξένων ποδοσφαιριστών που θα έρθουν. Για τον ήδη υπάρχοντα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Βέβαια, είναι ένα... ότι το μεγαλείο της ψυχής αυτού του ανθρώπου που και στην ίσατη ώρα, ας πούμε, βοήθησε τον Παναγιακό, έτσι, που μπορούσε να πει ότι τέλος, γιατί έχει και αυτός τις πικρίες του, mm-hmm. έχει και αυτός... Έχει περάσει από την ομάδα πριν 2 χρόνια και ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, Κότσο, θα μου κάνεις για ένα σχόλιο, θα σε παρακαλώ να μου κάνεις ένα σχόλιο για την έτερη ομάδα του νομού, ή έκανα εγώ μια εισαγωγή πριν, τον Παναφυλιακό, η οποία βρίσκεται και αυτή στα ίδια, να μην πω χάλια. Βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την ομάδα του Παναργιακού, αλλά σε χαμηλότερη κατηγορία. Είναι τελευταία στο τοπικό πρωτάθλημα. Ναι, είναι και αυτά, και αυτή βαδίζει σε ένα δρόμο το οποίο εγώ πιστεύω ότι πάλι δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή πάλι πάμε σε μια κατάσταση να πάρουμε κάποιους παίχτες, να σώσουμε μια ομάδα, να σώσουμε μια κατηγορία. Mm-hmm. Που πάλι η φιλοσοφία πάλι παραμένει η ίδια. Δηλαδή και αυτή η ομάδα έχει ακριβώς το ίδιο ίδια πορεία με τον Παναργιακό. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να την εμπιστευτεί. Όταν δεν σε εμπιστευτεί ο κόσμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σωστό. Έχουν αλλάξει εποχές τώρα πλέον. Να βρεθούν επενδυτές, να κάνουν κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις πλέον τον κόσμο. Έτσι, με τίποτα. Δεν μπορείς να κοροϊδεύσεις. Άρα. Βαδίζουμε εκεί. Θα σου πω ένα πράγμα. Εσύ που ζεις όλα αυτά τα mm-hmm. χρόνια και από τη δημοσιογραφία και σαν ποδοσφαιριστής, πες μου τι έχει αλλάξει εδώ και 30 χρόνια από το Άργος και τον Άφλιο.
επειδή τα έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, έχω πει ότι όχι 30 χρόνια, γιατί είμαι 32 χρονών, τα τελευταία 15 χρόνια που μπορώ να έχω γνώμη και κρίση για το ποδόσφαιρο της Αργολίδας, βλέπω τους ίδιους ανθρώπους πάντα από τότε στις ίδιες θέσεις, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Τι να συζητάμε, αν θα σωθεί ο Παναργιακός ή ο Παναφυλιακός. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Πρώτα πρέπει να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς όταν είχαμε παίξαμε στην Β' Εθνική, είχε έρθει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αν σου δείξω από κόμματα μια συνέντευξη του, λέει χαρακτηριστικά. Αν ο Παναργιακός δεν κάνει βοηθητικά γήπεδα, δεν κάνει δεύτερη ομάδα, δεν κάνει ακαδημίες, δεν υπάρχει, εν έτη 1992 τώρα σου μιλάω, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Έτσι. Ερχόμαστε τώρα το 2017 και λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. 25 χρόνια πίσω. Τι να συζητάμε. Αυτό είναι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Λοιπόν. Κότ, να σε ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Και οτιδήποτε είναι, το συζητάμε εδώ για το καλό βέβαια πάντα της ομάδας του Άργους, του Παναργιακού. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.